Παραμένουμε στο θέμα. Καλησπέριζω την καθηγήτρια επιδημιολογίας και υγειονολογίας, την κυρία Έλενα Ριζά. Κυρία Ριζά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Μελικόνη. Πόσο πρέπει να ανησυχήσουμε για την άφιξη της παραλλαγής Kraken και στην Ελλάδα, αλήθεια? Κοιτάξτε, είπατε ήδη ότι είναι μια καινούργια μετάλλαξη μεν υπερμεταδοτική, αλλά αυτό που είναι βασικό να κρατήσουμε είναι ότι δεν κάνει σοβαρή νόσηση. Οπότε αυτό είναι το σενάριο που θέλουμε στο βαθμό στο πλαίσιο της πανδημίας. Mm. Δηλαδή θέλουμε καινούργιες μεταλλάξεις να μην είναι τόσο πολύ λοιμογόνες, να μην δημιουργούν δηλαδή βαριές νοσηλίες. Και αυτό από ό,τι φαίνεται το βλέπουμε. Οπότε θέλει προσοχή βέβαια, όχι εφησυχασμό, αλλά δεν θα έλεγα ότι πρέπει να ανησυχούμε πάρα πολύ. Βέβαια πάντα θα τηρούμε τα μέτρα προστασίας. Και μην ξεχνάμε ότι συνυπάρχει η γρίπη, που αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο σοβαρή κατά τη δική μου άποψη από την παραλλαγή Kraken. Οπότε εδώ είναι λίγο το θέμα να προσέχουμε, γιατί γενικώς κυκλοφορούν πάρα πολλές αερογενείς λοιμώξεις και η περίοδος είναι δύσκολη. Μπορείτε να μας εξηγήσετε όσο πιο εκλεκευμένα γίνεται, γιατί θεωρείτε τη γρήπη αυτή τη στιγμή πιο σοβαρή απειλή από την Kraken? Σας ρωτώ γιατί, ας πούμε, αν δούμε προχθές την έκθεση του ΕΟΔΗ, ενώ δεν έχουν πεθάνει ούτε 5 άνθρωποι από γρήπη φέτος, συνεχίζουμε να μετράμε κάτι παραπάνω από 20 νεκρούς τη μέρα από κορονοϊό. Οπότε, γιατί το λέτε αυτό, θέλετε λίγο να μας το εξηγήσετε? Βεβαίως, η γρίπη έχει αρχίσει να παρουσιάζει πολλά κρούσματα πολύ νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε κανονικά. Αν δείτε τις επιδημικές καμπύλες της γρίπης για φέτος, έχει ξεκινήσει ήδη από τις αρχές Νοεμβρίου και έχει φτάσει ουσιαστικά στην κορύφωση που παλαιότερα, το 2020 και πίσω, έφτανε γύρω στα μέσα Φεβρουαρίου. Άρα μπροστά μας έχουμε ένα μήνα, ενάμιση, αρκετά δύσκολο και επικίνδυνο. Το θέμα των θανάτων είναι μεν πάρα πολύ σοβαρό, γιατί και ένας άνθρωπος να χαθεί είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αλλά σε αυτή τη διάσταση που συζητάμε, δεν είναι το κύριο που πρέπει να παρακολουθούμε. Οι νοσηλίες, γιατί ήδη είπατε και για την δυσκολία που υπάρχει στις νοσηλίες στα νοσοκομεία, είναι πολύ πιο σοβαρό ζήτημα και ένας άνθρωπος ο οποίος ταλαιπωρείται από βαριά νόσηση για γρήπη και δεν μπορεί να νοσηλευθεί και να λάβει την θεραπεία που χρειάζεται έγκαιρα, σαφώς είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο αυτή τη στιγμή και για χειρότερες εξελίξεις. Οπότε πρέπει να το δούμε λίγο πιο συνολικά. Το καταλαβαίνω ότι ο κορονοϊός είναι κάτι το οποίο μας τρόμαξε πάρα πολύ και είχε φοβερές συνέπειες στην υγεία του πληθυσμού όλων των χωρών και της δικής μας, αλλά μην υποβιβάζουμε και τη σημασία της γρίπης. Ειδικά φαντάζομαι, με δεδομένο ότι τουλάχιστον οι πρώτες μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει ένα θέμα αποτελεσματικότητας στο αντιγρυπικό σε ό,τι αφορά στους 65 και πάνω, Αυτό πάντα υπήρχε, κύριε Μελικόνη, δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά δουλεύουμε με τη λογική ότι ο εμβολιασμός μπορεί να ανεβάσει λίγο τα επίπεδα ανοσίας των πληθυσμών, των ατόμων, ειδικά των ανοσοκατασταλμένων, ώστε να τα βοηθήσει τα άτομα αυτά να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της γρίπης. Οπότε δεν είναι ότι δεν συστήνουμε τον αντιγρυπικό εμβολιασμό. Προφανώς, στα άτομα που ενδείκνεται να εμβολιαστούν πρέπει να το κάνουν, αλλά πάλι, θα το ξαναπώ και θα το λέω πάντοτε, μην ξεχνάμε τα βασικά απλά μέτρα που έχουμε μάθει να τηρούμε, της ατομικής υγιεινής και της συμπεριφοράς μας όταν είμαστε σε χώρους που υπάρχουν πάρα πολλά άτομα και, όπως ξέρετε, οι εναλλαγές και οι μετακινήσεις των μικροβίων είναι περισσότερες. Τώρα, με βάση τα δεδομένα τα οποία μπορείτε να επεξεργαστείτε εσείς, υπάρχει μια πρόβλεψη για το πότε θα κυριαρχήσει η Kraken στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, αυτό μπορεί και να μην συμβεί ποτέ ή μπορεί να συμβεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Έχει να κάνει με την κινητικότητα του πληθυσμού. Ο ιός τώρα, αυτή η καινούργια παραλλαγή, τώρα μπήκε στη χώρα. Πιθανότατα να μην επικρατήσει πάρα πολύ έντονα. Ήδη από τις άλλες χώρες τις οποίες υπάρχει βλέπουμε ότι δεν είναι κάτι που δημιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες. Οπότε δεν έχει νόημα να προφυλασσόμαστε ιδιαίτερα για την Kraken σε σχέση με κάποια άλλη παραλλαγή. Τηρούμε ό,τι έχουμε μάθει, προσέχουμε. Το βασικότερο είναι να ξέρουμε ότι μέχρι το Μάρτιο
Μάρτιο θα βγαίνει με μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για τις αερογενείς λοιμώξεις. Οπότε μάλιστα, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Το κρατάω γιατί είναι η τρίτη φορά, αν δεν απατώμε, που το λέτε σε αυτή την κουβέντα μας. Μέτρα, μέτρα, μέτρα λοιπόν και προσοχή σε όλες τις ιώσεις. Κυρία Ριζά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Και εσείς, καλό απόγευμα. Καλό βράδυ.